Σας έφερα εδώ στα προπήλαια, στα νεοκλασικά κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, να δούμε ένα μέρος που θεωρώ μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κριτική της ιστορίας που κρύβεται στο κοινό βλέμμα. Όλοι περνάμε από αυτό το σημείο. Είναι από τα πιο γνωστά σημεία στην Αθήνα. Είναι ένα σημείο που, στο οποίο θα ήθελα να κάνουμε μαζί σήμερα μια εικονική αποκαθήλωση, αν θέλετε, βεβήλωση κάποιων μνημείων που βρίσκονται εδώ. Όπως ο William Gladstone, που ο πατέρας του είχε φοιτίες στη Καραβική και όλη η πολιτική του καριέρα και όλος, δηλαδή, η περιουσία του βασίστηκε σε αυτή την κληρονομιά. Και τι στέκεται, ας πούμε, ένα τέτοιο άγαλμα στην Αθήνα, ή γιατί δεν έχουμε σκεφτεί τι είναι αυτό το άγαλμα στην Αγγλία. Έχουν γίνει κριτικές, έχουν βγάλει το όνομα του από κτίρια στα πανεπιστήμια. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, άρα έχουμε μία έμεση σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Αλλά θεωρώ ότι τέτοια μνημεία είναι σαν, ας πούμε, μία αντένα, ας πούμε, που βρίσκεις, που μπορεί να πεις, connect the dots. Τι σχέση μπορεί να έχει η Ελλάδα με αυτό την ιστορία της απειοκρατίας. Σίγουρα δεν είμαστε Αγγλία, αλλά δεν είμαστε απ' έξω από αυτό. Βέβαια, δεν έχουμε μια ιστορία στην Ελλάδα, όπως σε αντίθεση με την Ιρλανδία, που ήταν η πρώτη αποικία ουσιαστικά, μέσα στα όρια σημερινής Ευρώπης, που κάνε μεγάλο αγώνα οι Ιρλανδοί με τους Άγγλους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε δεν είχαμε την άξη αυτή την παράδοση. Είχαμε συμμορφωθεί. Και αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει με την, όπως βλέπουμε σε αυτά τα κτίρια, το αρχαίο ελληνικό παρελθόν που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει το αφήγημα της Ευρώπης, αλλά και της λευκότητας. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι καινούριο στη συζήτηση, ότι δεν είναι μόνο η σχέση, η χρήση του αρχαίου παρελθόντος για να εγγραφούμε στην Ευρώπη, αλλά ότι αυτή η παράδοση χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για να κτίσουν την αισθητική της λευκότητας. Αν σκεφτόμαστε τα αγάλματα σαν το ιδανικό που σχετίζεται και με φυλετικές ιδέες της ομορφιάς. Αυτά είναι σαν ναοί της λευκής περιοχής, μπορούμε να πούμε. Όταν ιδρύεται το νέο έθνος κράτος ως χριστιανικό έθνος, η πρώτη πράξη που κάνει ο Κολοκοτρώνης, η Τριπολιτσά, είναι να μάθει τον ευρωπαϊκό τρόπο νεκροπολιτικής. Σκοτώνει τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους της πόλης που ήταν άμαχοι. Αυτό είναι σαν μια βάφτιση στον ευρωπαϊκό τρόπο βίας, αλλά και ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, που φυσικά είναι, αυτά πάνε μαζί. Στην Ελλάδα δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είναι ταμπού θέματα να συζητήσουμε, γιατί έχουμε στηρίξει την δική μας ταυτότητα τόσο πολύ σε αυτή την προνομιακή σχέση με αυτό το παρελθόν. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε με το προσφυγικό, η δημιουργία της ιδέας της μειονότητας, η Ρωμά, η σχέση μαζί τους, ότι όλα αυτά σχετίζονται με μια απιακή λογική και με μια διαδικασία λεύκανσης ή προσπάθειας να ανήκουμε στη λευκή Ευρώπη. Υπάρχει μια ειρωνία με τον Gladstone, ότι το όνομά του μπορούμε να βρούμε και σε πολλούς δρόμους στην Αθήνα. Και αν θυμόμαστε εκεί που έγινε η δολοφονία της Jackie O, έτσι λέγεται ο δρόμος, Gladstone. Άρα ακούμε συνέχεια αυτό το όνομα και ακτιβιστές που έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν ως φόρος τιμής στη Τζάκη το όνομα του δρόμου, συνέχεια κατεβάζουν την οδό Τζάκη Ο και βάζουν πάλι Gladstone's. Αλλά γιατί έχουμε την οδό Gladstone's, δηλαδή γιατί αυτό είναι μέρος τόσο σημαντικό της ελληνικής ιστορίας. Παρότι μπορεί να φαίνεται παράξενο, βλέπουμε ότι ο Gladstone's, που επίσης πετάει πάνω στα βιβλία, το πώς η ίδια ιστορία γίνεται μια τεχνολογία της απειοκρατίας και οι επιστήμες μας έχουν χρησιμοποιηθεί για να προβάλλουμε ένα δυτικό όραμα της ιστορίας. Είναι ένα
ένα έμβλημα της ευρωπαϊκής απειοκρατίας συντίζεται με την ιστορία του λεμπορίου. Μας ενοχλεί η παρουσία ή δεχόμαστε αυτή τη τάξη πραγμάτων. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αλλά έχει αυτή το μαγικό τρόπο να συνδέει τον εαυτό της με τον πολιτισμό, με την ειρήνη, με τους νόμους, με την τάξη. Ενώ η ιστορία της Ευρώπης είναι η ιστορία της κατάκτησης του κόσμου.